κατεβήκαμε σε χρόνο ντετέ τα 8 πατώματα της πολυκατοικίας. Θυμάμαι πολύ δυνατά τη φίλη που συνόδευα εκείνη τη βραδιά σε ένα πρώτο ραντεβού να τρέμει κρατώντας μου το χέρι με τέτοια πίεση σαν τανάλια. Ο Τέλος Φίλης περιγράφει τις στιγμές που έζησε το βράδυ της 20ης Ιουνίου του 1978, όταν ο Εγκέλαδος χτύπησε τη Θεσσαλονίκη με μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ. Την άλλη μέρα μάθαμε τα τραγικά γεγονότα της πολυκατοικίας που έπεσε. Την άλλη μέρα μάταια αναζητούσα φίλους στο τηλέφωνο, δεν λειτουργούσε τίποτα και οι φίλοι εξαφανισμένοι. Την άλλη μέρα μάταια έψαχνα κάτι ανοιχτό για φαγητό. 49 νεκροί και 220 τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός του σεισμού. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στο βίντεο της εποχής του Αμερικανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Associated Press, όπου μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στην πλατεία Υποδρομίου. One 8-story block of flats collapsed and more than 40 apartment buildings were made uninhabitable. The homes of another 800 families were also seriously damaged. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι φίλοι της Νέας Παραλίας, επιστήμονες αναφέρθηκαν στην κατάσταση των κτηρίων στη Θεσσαλονίκη μετά το σεισμό, καθώς και στα αίτια της πτώσης της οκταώροφης οικοδομής της πλατείας Υποδρομίου. Το 85% των κτηρίων της Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή ήταν πράσινα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των κτηρίων ήταν από τα υπόλοιπα, πάνω από 12-13% ήταν κίτρινα, που σημαίνει ότι ήταν κτίρια τα οποία είχαν πάθει κάποιες βλάβες, αλλά τα οποία δεχόντουσαν επισκευές. Κατά συνέπεια, ακόμα και αυτός ο σεισμός που είχε παραταμένη διάρκεια και παρόλο που είχαμε φαινόμενα όπως αυτό της πολυκατοικίας του Υποδρομίου, πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη, παρόλο που ήταν χτισμένη με παλιούς σεισμικούς κανονισμούς, άντεξε αυτόν τον πολύ μεγάλο σεισμό. Η πτώση οφείλονταν σε τρία πράγματα. Το ένα ήταν ότι ήταν οικοδομή γωνιακή, η οποία υπέστη την πρόσκρουση των διπλανών οικοδομών. Το δεύτερο ήταν η μειωμένη αντοχή του σκυροδέματος. Και το τρίτο ήταν η μειωμένη κάλυψη του αντισεισμικού κανονισμού με τον οποίο μελετήθηκε η οικοδομή. Η οικοδομή μελετήθηκε με έναν προκανονισμό του 1954. Εφόσον λοιπόν γίνανε οι επισκευές, γίνανε οι κατεδαφίσεις των πολυκόκκινων, γίνανε οι ενισχύσεις κάποιων κτηρίων, οι οποία είχαν πάρα πολλές μεγάλες βλάβες, τα κτίρια αυτά τα οποία έχουν αποκατασταθεί και τα καινούργια κτίρια τα οποία είναι με νέους σεισμικούς κανονισμούς, μπορούν να αντέξουν έναν αντίστοιχο σεισμό. Ο στόχος είναι καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο σεισμός είναι κάτι για το οποίο δεν πρέπει να φοβόμαστε. Απλώς πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, δηλαδή να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση σεισμού. Οι φίλοι της Νέας Παραλίας κυκλοφόρησαν πρόσφατα το βιβλίο «Σεισμογραφίες», στο οποίο φιλοξενούνται 34 ιστορίες από το σεισμό του 1978.